Στο 83% είναι η επικράτηση της όμικρον στην κοινότητα με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Σουρβίνο στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής». Από την πλευρά του, ο επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το νέο κορονοϊό Γκίκας Μαγιορκίνης εκτίμησε ότι μόνο στην Αττική η επικράτηση της όμικρον μπορεί να αγγίζει και το 90%. Συνεχίζοντας την ημερήσια καταγραφή και ποσόστοση των δειγμάτων που ανήκουν στο στέλεχος όμικρον, βλέπουμε μια σταθεροποίηση σε αυτό το ποσοστό που ανέφερα προηγουμένως, περίπου στο 82-83%. Πρόκειται λοιπόν για μια αλλαγή αυτή τη στιγμή νοσηρότητας στην κυκλοφορία του ιού που θα έχει ως αποτέλεσμα μάλλον μια σταθεροποίηση στην πίεση που βλέπαμε να κατεβαίνει. Θεωρώ ότι το κύμα δεν θα ανέβει πολύ ψηλά όσον αφορά την πίεση στο σύστημα υγείας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα βγάλουμε τα συμπεράσματα σε επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Με τις νοσηλίες να έχουν αυξητική τάση, όχι όμως με εκθετική μορφή όπως είναι η καμπύλη των μολύνσεων, όπου καθημερινά είναι χιλιάδες σε ολόκληρη τη χώρα, φαίνεται ότι η όμικρον μέχρι στιγμής με βάση τα δεδομένα της Ελλάδας έχει την νοσηρότητα που αποτυπώνεται στα δεδομένα της Μεγάλης Βρετανίας και της Νότιας Αφρικής. Όσον αφορά την Κρήτη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο μικροσκόπιο έχει μπει η πρώτη ύποπτη νοσηλεία όμικρον. Η εικόνα είναι όπως την περιέγραψε η διοικήτρια. Φαίνεται ότι δεν έχουμε μεγάλη αύξηση, μάλλον δεν έχουμε αύξηση των νοσηλιών όσον αφορά την τελευταία περίοδο. Είναι κάπου, είμαστε σταθεροποιημένοι γύρω στις 20 κατηλημμένες κλίνες, 20 με 25 ασθενείς νοσηλεύονται συνεχώς στην κλινική. Όμικρον έχουμε μία περίπτωση μόνο, ύποπτη, γιατί επιβεβαιωμένη δεν είναι ακόμη, η οποία είναι σε ασθενή ηλικία, εμβολιασμένο μάλιστα, η οποία περίπτωση είναι σχετικά ήπια η νόσος, όπως αναμένεται κιόλα. Η παραλλαγή αυτή φαίνεται ότι προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό κυρίως και όχι το κατώτερο αναπνευστικό. Υπάρχουν και περιπτώσεις δύσκολες, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες. Το ανώτερο αναπνευστικό τι σημαίνει? Πονοκέφαλος, καταρροή από τη μύτη. Ένα απλό κρυολόγημα τέλος πάντων. Έτσι. Είναι το κλασικό κρυολόγημα των καλών σε εισαγωγικά κοροναϊών που γινόταν παλιά κάθε χρόνο 2-3 φορές στον καθένα από εμάς. Εντυπωσιακή είναι η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στην Κρήτη. Από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι και χθες 3 Ιανουαρίου ο αριθμός των μολύνσεων σε επίπεδο Κρήτης αλλά και σε κάθε νομό ξεχωριστά σχεδόν 7-πλασιάστηκε, χωρίς όμως αυτό μέχρι στιγμής να αποτυπώνεται στις κριτικές νοσηλίες με μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν νοσηλίες με όμικρον, αλλά δεν γνωρίζω να έχει καταγραφεί θάνατος από όμικρον αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα τα πρώτα φάρμακα της Merck και λίγο αργότερα της Pfizer φτάνουν την ερχόμενη εβδομάδα και στην Ελλάδα. Τα φάρμακα της Merck θα είναι εντός της επόμενης εβδομάδας και της Pfizer θα είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Όταν έχουμε όμικρον, τα εμβόλια δεν δουλεύουν οι 2 δόσεις. Δουλεύουν οι 3 δόσεις και δουλεύουν άριστα οι 3 δόσεις.